πάμε στην οικιακή κομποστοποίηση μαζί με την τρίτη τάξη του πρώτου δημοτικού Βάρης. Μανούλα μια κόρη 4 ετών, η οποία στάθηκε αφορμή για το Let's Go Green. Ακριβώς, ακριβώς. Τι είναι το Let's Go Green? Είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με οικολογικά παιδικά προϊόντα, με προϊόντα δηλαδή στα οποία δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην ποιότητα των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένα. Και βέβαια ένα πολύ μεγάλο μέρος του Let's Go Green είναι και παιχνίδια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχετικά με την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση. Σήμερα λοιπόν εδώ είμαστε στο πρώτο δημοτικό σχολείο Βάρη, τρίτη δημοτικού, τα παιδάκια που βλέπουμε γύρω μας, τα οποία κάνουν τι, μαθαίνουν τι? Μαθαίνουν να κάνουν κομποστοποίηση. Μαθαίνουν δηλαδή πώς μπορούν, ανακυκλώνοντας τα οργανικά τους απορρίμματα, να φτιάξουν ένα πρώτη τάξη φυτόχωμα, λίπασμα δηλαδή για τα φυτά τους. Η κομποστοποίηση είναι μια μορφή ανακύκλωσης, η οποία βοηθάει να ανακυκλώσουμε ένα μεγάλο ποσοστό των σκουπιδιών μας, που διαφορετικά θα πηγαίνανε στις κομματερές. Οπότε τα παιδιά μπαίνουν από πολύ μικρή ηλικία σε αυτή τη διαδικασία. Αυτά τα σκουπίδια που ανακυκλώνουμε μέσα από την κομποστοποίηση, μετά τι γίνεται, στην τελική τους μορφή, δηλαδή τελική εδώ πέρα μορφή... βλέπουμε τα βάζουν σε αυτόν τον κάδο, από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα μπαίνουν στον κάδο και από εκεί και πέρα περιμένουμε ένα χρονικό διάστημα, αναλόγως των συνθηκών περίπου 3 με 6 μήνες και γίνεται μετά, ανοίγουμε τον κάδο και βλέπουμε μέσα ένα καφέ χώμα. Αυτό το χώμα είναι το φυτόχωμα, είναι το κομπόστ, αυτό είναι το τελικό μας αποτέλεσμα που το χρησιμοποιούμε σαν λίπασμα για τα φυτά μας. Άρα αυτό θέλουμε να κάνουμε. Άρα είναι κάτι το οποίο οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει και σπίτι του. Ακριβώς. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Πρώτα απ' όλα είναι μια φυσική διαδικασία. Στην κομποστοποίηση μιμόμαστε τη φύση. Είναι εντυπωσιακό στο θεατρικό που παρακολουθήσαμε πως τα παιδάκια τα έχουν μάθει όλα. Ποια είναι τα τρόφιμα που μπορούν να μπαίνουν μέσα στον κάδο, ποια δεν πρέπει, πώς συμμετέχουν και πώς συμμετέχουν και σε όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι. Στα παιδιά αρέσουν οι δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη φύση. Τους αρέσουν οι δραστηριότητες οι οποίες είναι βιωματικές, οι οποίες συμμετέχουν τα ίδια. Γενικά τους αρέσουν οι δραστηριότητες, ότι έχει σχέση πρώτα με δραστηριότητες, ακριβώς. Και όχι τόσο με διάβασμα. Ναι, ακριβώς. Γιατί γι' αυτό και εμείς το πρόγραμμα έχουμε φροντίσει ώστε να μην είναι ένα πρόγραμμα, άλλο ένα μάθημα. Θέλουμε να μάθουν μέσα από το παιχνίδι, μέσα από τη διασκέδαση, γιατί ό,τι μαθαίνεις μέσα στη χαρά αυτό σου μένει. Δεν το ξεχνάς. Άρα παίζουν και υποσυνείδητα. Ακριβώς. Υποσυνείδητα τους μπαίνουν τα μηνύματα και βέβαια πολύ σημαντικό είναι ότι έχουν ένα κάδο εδώ στο σχολείο, στον οποίο τους δίνεται η ευκαιρία να εφαρμόσουν αυτά που έχουν μάθει. Και έτσι η αλυσίδα στο μυαλό τους ολοκληρώνεται. Ξεκινάνε δηλαδή τη διαλογή του σκουπιδιού στο σπίτι, έρχονται στο σχολείο, τα βάζουν όλα στο κάδο και μετά παίρνουν το λίπασμα, το οποίο στο τέλος θα έχουν λαχανόκηπο εδώ στο σχολείο και θα το βάλουν και στο λαχανόκηπό τους. Οπότε ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία. Αυτά τα εκπαιδευτικά θεατρικά και την εκπαίδευση στα σχολεία την κάνετε εθελοντικά, γίνεται δωρεάν? Στην φετινή χρονιά τρέχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι δωρεάν για τα σχολεία, το οποίο μας το υποστηρίζουν οι χορηγοί. Πόσα σχολεία έχουν ζητήσει να πάτε, καταρχήν σας ζητάνε τα σχολεία, πηγαίνετε εσείς και τους ενημερώνετε? Σας ζητάνε? Ναι, μας υπάρχει ανταπόκριση. Υπάρχει πολλή ανταπόκριση από το πρόγραμμα, για το πρόγραμμα μάλλον. Μας έχουν ζητήσει πάρα πολλά σχολεία και από Αθήνα και από επαρχία. Μέχρι στιγμής που με πάει πάνω από 30 σχολεία στην Αθήνα και σκοπεύουμε να κατακτήσουμε και στην επαρχία. Προσπαθούμε να δούμε τον τρόπο να πάμε και στην επαρχία. Άρα είναι όλα θέμα budget. Είναι όλα θέμα budget, ναι. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους και πιστεύω να τα καταφέρουμε. Γιατί υπάρχει πολλή ζήτηση εκπαιδευτική που κάνουν πέρα από το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. Θέλουν πάρα πολύ να κάνουν τα προγράμματα για το σχολείο τους. Θα σας πω ένα μυστικό. Ακούτε, θα ανοίξει. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν τα βάζουμε στην κομποστοποίηση. Κρέας. Εσύ σπουδάς πολυτεχνείο. Θα σπουδάς πολυτεχνείο. Κάνεις ένα διδακτορικό
στους αγρονόμους τοπογράφους μηχανικούς, το οποίο το συνεχίζω. Και κάνεις και το... Και κάνω παράλληλα και τη δραστηριότητα, ασχολούμαι παράλληλα και με το Let's Go Green, το οποίο το ξεκίνησα πριν από 2 χρόνια περίπου, όταν δούλευα σαν μηχανικός, έγινε και τοπογράφος μηχανικός, και όταν τα πράγματα λίγο εργασιακά ζόρισαν, οπότε έπρεπε να βρούμε κάποια εναλλακτικά πράγματα να κάνουμε. Αποφάσισα να μην το βάλω κάτω, να μην πω ότι δεν υπάρχει δουλειά, οπότε δεν κάνουμε τίποτα. Να δοκιμάσω μια ιδέα, το Let's Go Green, που την δούλευα πολύ καιρό στο μυαλό μου, και να δω πώς θα πάει. Τα προϊόντα αυτά από πού τα βρίσκεις? Τα εισάγω. Καλύπτεις τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο τα έξοδα και να υπάρχει και κάποια κίνηση? Κοίταξε, σταδιακά η πορεία του Let's Go Green είναι αυξητική. Ξεκίνησε συντηρητικά, τώρα πάει καλύτερα. Μέχρι στιγμής είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Οπότε είναι 2 πράγματα, το Let's Go Green και παράλληλα αυτές οι δράσεις. Και παράλληλα αυτές οι δράσεις, γιατί ο σκοπός που... Βασικά το Let's Go Green είναι ένα κατάστημα και η δικιά μας φιλοσοφία δεν είναι μόνο του να έχουμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο να παρέχει απλά κάποια προϊόντα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ενημέρωση. Η ενημέρωση του γιατί πρέπει να επιλέξουμε κάποια πιο οικολογικά αντικείμενα, κάποιον πιο πράσινο τρόπο ζωής. Δεν είναι και λίγο έτσι μια μόδα αυτό γύρω από την ανακύκλωση, τον πιο πράσινο τρόπο ζωής? Έτσι και λίγο έχει γίνει και μαρκετίστικο και έχει στηθεί και μια τεράστια βιομηχανία. Χαίρομαι που το αναφέρεις αυτό, γιατί υπάρχει ένα τμήμα ανθρώπων που το χρησιμοποιούν καθαρά για λόγους προώθησης και μάρκετινγκ, και βασίζονται πάνω σε αυτό για να πατήσω και να κάνω κάποια άλλα πράγματα. Εμείς γι' αυτό επί της ουσίας, εμείς οι ίδιοι κάνουμε κάποιες δράσεις, πραγματικά δράσεις ενημέρωσης. Στη σελίδα μας υπάρχουν, στο Let's Go Green, υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα αυτά στα οποία σας αναφέρομαι και γιατί πρέπει να επιλέξουμε αυτά τα οικολογικά προϊόντα, γιατί ο γονιός πρέπει να προσέχει τις ετικέτες, τα υλικά του, από τι είναι φτιαγμένο αυτό που δίνει στο παιδί του. Είναι και κάποιες ουσίες λοιπόν που πρέπει ο γονιός να τις αποφεύγει και να τις κοιτάει, όπως για παράδειγμα είναι το BPA στα πλαστικά, όπως είναι οι φθαλικοί εστέρες. Από εκεί και πέρα το οργανικό βαμβάκι είναι πολύ σημαντικό, να είναι τα ρουχαλάκια που φοράνε τα μωρά. Μετά είναι κάποια συστατικά τα οποία μπαίνουν στα καλλιντικά. Όπως τα καλλιντικά. Τα παραμπέρνες που είναι πολύ γνωστά. Είναι δηλαδή κάποιες ουσίες που πραγματικά πρέπει κάποιος να προσέχει τι δίνει στα παιδιά, ειδικά όταν είναι πάρα πολύ μικρά. Mm-hmm. Εμάς λοιπόν δεν μας ενδιαφέρει μόνο το να έχουμε το κατάστημα για να πουλάμε κάποια προϊόντα. Αν είναι και μια πλατφόρμα ενημέρωσης. Είναι μια πλατφόρμα ενημέρωσης πέρα από την πώληση. Και από εκεί και πέρα και μαζί με την ενημέρωση κάνουμε και εμείς όσες πιο πολλές δράσεις μπορούμε, ώστε να υποστηρίζουμε αυτό τον οικολογικό και πράσινο τρόπο ζωής. Να το μεταδίδουμε στα παιδιά που από πολύ μικρή ηλικία μπορούν να μπουν σε αυτό το κλίμα. Μπορούν πολύ εύκολα.